Όπως και είναι θα σας το πω, για το εξάμηνο, κύριε Υπουργέ, γιατί όχι, σπεύσατε όχι, να το προσδιορίσετε στους 6 μήνες. Απαντώ, κύριε Παπαδόπουλε. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Άρα λοιπόν η εκπεριτροπής απασχόληση, κυβερνική απασχόληση, διαπερνά όλες τις χώρες της Ευρώπης, έτσι και τη χώρα μας. Εκεί επικέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύο. Ποιους αφορά? Αφορά τις επιχειρήσεις που καταραίουν. Τις επιχειρήσεις που ο τζίρος τους διαμέσου των ΚΑΤ που σήμερα πλέον και αύριο ξεδιπλώνονται με τη νέα περίμετρο που θέσαμε και ενσωματώνουμε μέσα στην Εργάνη, είναι επιχειρήσεις οι οποίες ο τζίρος τους μηδενίζεται. Είναι έτοιμα να βάλουν λουκέτο και το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο ευελιξίας με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Όποιος χρησιμοποιήσει εκπεριτροπής απαγορεύεται να πωλήσει. Και τρία, ο χρονικός ορίζοντας είναι ενδεικτικός 6 μήνες. Αύριο που θα κυκλοφορήσει η ερμηνευτική, θα δείτε ότι ο χρόνος που θα εφαρμοστεί εκπεριτροπής μπορεί να είναι 1 μήνας, 2 μήνες. Άρα θα εκδώσετε διευκρινιστική υπουργική απόφαση αύριο, μας λέτε. Όπως όλοι οι νόμοι. Απλά βιάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να πιάσει την ποινή. Τι θα λέει λοιπόν η υπουργική απόφαση που θα εκδώσετε αύριο? Η υπουργική απόφαση λέει ότι αφορά μόνο τις επιχειρήσεις οι οποίες καταραίουν, κύριε Παπαδόπουλε. Και αυτό ο κόσμος, ένας που ακούει αυτή τη στιγμή και ένα καλοπροέδρος, το καταλαβαίνει. Υπήρχαν 2 δρόμοι. Και για το χρόνο κάτι πήγατε να πείτε. 1, 2, 3 μήνες. 1 μήνα ή 2. Την ημέρα που θα τελειώσει η κρίση, όχι μόνο αυτό το μέτρο, όλα τα μέτρα και οι αναστολές που δώσαμε σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και η ακυρότητα και η απαγόρευση των απολύσεων, όλα καταργούνται. Ωραία. Διότι θα μπει η χώρα σε μια κανονικότητα. Άρα είναι προσωρινά, έκτακτα και αναγκαία μέτρα, γιατί πάμε να σώσουμε ταυτόχρονα επιχειρήσεις και να διατηρήσουμε θέσεις εργασίας. Πάμε στο άλλο θέμα που αφορά την αναστολή των συμβάσεων. Λέγεται στην αγορά εργασίας και